Σήμερα στο εμπόριο υπάρχουν πάρα πολλά είδη μαχαιριών, μικρά, μεγάλα, φτηνά, ακριβά. Κάνουν πολύ καλή δουλειά και αν χρειάζεστε ένα μαχαίρι εκδρομής για να το έχετε για κάποιες καταστάσεις, είτε φυσιολογικές είτε καταστάσεις ανάγκης, είναι πολύ εύκολο να αγοράσετε. Αλλά αν επίσης έχετε το μικρόβιο του να κατασκευάζετε μαχαίρια ή να σας αρέσει τέλος πάντων, θα σας δείξω πολύ γρήγορα δύο τρόπους με τους οποίους μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας ένα μαχαίρι. Αναγκαστικά δεν θα βάλω πολλές λεπτομέρειες μέσα για να μην είναι τεράστιο το βίντεο. Όποιος θέλει μπορεί να μου ζητήσει διευκρινήσεις και θα του τις δώσω ευχαρίστως. Το απλούστερο, βολικότερο και καλύτερο υλικό για να φτιάξετε ένα μαχαίρι είναι η λίμα. Δεν έχετε παρά να πάρετε μία ωραία φτηνή λίμα από το εμπόριο. Μία μικρή λίμα εάν πρόκειται να φτιάξετε ένα μικρό μαχαίρι. Ή μία μεγάλη λίμα εάν πρόκειται να φτιάξετε ένα μεγάλο μαχαίρι. Ανάλογα με το τι θέλετε να φτιάξετε. Η πρώτη μέθοδος κατασκευής είναι σχετικά απλή αλλά μάλλον πιο δύσκολη από τη δεύτερη. Παίρνετε τη λίμα σας που έχετε διαλέξει, ας υποθέσουμε ότι είναι αυτή, και σχεδιάζετε το σχήμα του μαχαιριού σας. Εδώ είναι η κόψη και εδώ πρέπει να γίνουν τρύπες για να πιάσετε την λαβή. Οι τρύπες είναι το πιο δύσκολο να γίνουν, γιατί πρέπει να τρυπηθεί η λίμα εφόσον είναι, όσο είναι σκληρή. Αυτό δεν είναι εύκολο και ίσως να χρειαστείτε ειδικά τρυπάνια ή τη βοήθεια κάποιου φίλου σας. Εάν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό εύκολα, ακολουθήστε τη δεύτερη μέθοδο που θα δείτε σε λίγο. Εφόσον λοιπόν μπορείτε να τρυπήσετε τη σκληρή λίμα, μετά θα κατεργαστείτε με έναν τροχό την κόψη πολύ προσεκτικά και πολύ αργά. Ο λόγος είναι ότι εάν παραζωρίσετε το μέταλλο θα αυξηθεί υπερβολικά η θερμοκρασία του και θα μαλακώσει, οπότε θα πρέπει μετά να ζεσταίνετε τη λίμα σας. Το τρόχισμα της λίμας θα γίνει με έναν τροχό χυρός. Θα βάλετε τη λίμα σας σε μία μέγενη και θα τροχίσετε ανάλογα τις δύο πλευρές του μαχαιριού. Μετά μπορείτε να πιάσετε τον τροχό στη μέγενη και να φτιάξετε λεπτομέρειες απάνω στο μαχαίρι. Αυτά φυσικά γίνονται προσεκτικά. Οι τροχοί παίρνουν 12.000 στροφές και είναι πολύ επικίνδυνο είτε να σας μαγκώσει την λίμα και να την πετάξει οπότε θα χτυπήσετε, είτε να σπάσει ο ίδιος ο δίσκος, οπότε πάλι μπορείτε να χτυπήσετε. Περισσότερο γυάλισμα μπορεί να γίνει με ένα τέτοιο δίσκο, ο οποίος έχει απάνω σμυριδόπανο. Εφόσον τελειώσει όλη η κατασκευή, μπορείτε να τοποθετήσετε μια λαβή. Η δεύτερη μέθοδος γίνεται διαφορετικά. Εδώ έχω μία λίμα την οποία την ξεπύρωσα για να είναι εύκολο να κατεργαστεί. Την έβαλα μέσα στο τζάκι, στα πολλά κάρβουνα που έχει το τζάκι κάτω. Μπορείτε να τη βάλετε σε μια σόμπα ή απλά μπορείτε με ένα φλόγιστρο να τη ζεστάνετε ανάμεσα σε πυρότουβλα. Εφόσον τοποθετήσετε καλά τη λίμα σας, ωραία, θα δημιουργήσετε ένα σχετικά κλειστό χώρο, θα αυξηθεί αρκετά η θερμοκρασία της, θα πυρώσει, θα πάρει ένα κοκκινοπό χρώμα, όσο πιο πολύ ζεσταθεί, τόσο πιο πολύ θα σπρίζει το χρώμα, τόσο πιο καλά θα ξεπυρώσει και μετά αφήνεται να κρυώσει αργά-αργά σε κάποιο προφυλαγμένο μέρος. Ας πούμε και μέσα στα κάρβουνα μπορείτε να την αφήσετε όταν θα σβήσει το τζάκι, θα κρυώσει και αυτή σταδιακά. Ένα
Τώρα θα δείξω τη διαφορά ανάμεσα στο σκληρό μέταλλο και στο μαλακό μέταλλο. Το σκληρό μέταλλο ακούγεται, έχει ένα πολύ λεπτό τσιριστό ήχο όταν το τρίψετε με την λίμα σας. Αντίθετα, τα μαλακά μέταλλα έχουν ένα βουβό ήχο. Αυτό για να ξέρετε πόσο καλά έχετε πυρώσει ή ξεπυρώσει το μέταλλό σας. Αφού λοιπόν ξεπύρωσα τη λίμα μου, αποφάσισα να τη στρίψω λίγο για να δώσω στο μαχαίρι αυτή την γωνία. Δεν έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα, απλά αποφάσισα να το κάνω έτσι. Εύκολα με το δράπανο έκανα δύο τρύπες για να πιάσει η λαβή και γύρισα την άκρη της λίμας και δημιούργησα μία τρύπα εκεί όπου μπορεί να περάσει ένα κομματάκι σκοινί. Βοηθάει πολύ σε διάφορες καταστάσεις επιβίωσης αυτού. Μακραίνει την λαβή ουσιαστικά, εάν θέλετε να κάνετε κάποια εργασία, και επιπλέον περνώντας το χέρι μέσα δεν χάνετε το μαχαίρι σας, το οποίο μπορεί να τυναχτεί και να σας φύγει. Μετά από όλα αυτά κατεργάστηκα πολύ γρήγορα με τον τροχό της κόψης του μαχαιριού και στη συνέχεια το γυάλισα λίγο με το σμυρδοτροχό, με λίμα και τέλος έφτιαξα την κόψη χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι σμυρδόπανο. Το σμυρδόπανο είναι πολύ καλό για τρόχισμα της τελικής κόψης, γιατί μπορείτε να κινώντας το σμυρδόπανο, μάλλον κινώντας το μαχαίρι σας ανάποδα από την κόψη, να γυαλίζετε ωραία την κόψη και να τη διαμορφώνετε ώστε να κόβει πάρα πολύ καλά. Αφού τέλειωσε αυτή η διαδικασία, το επόμενο στάδιο είναι το πύρωμα. Ξανά μέσα σε ένα προφυλαγμένο από πυρό του βλαχώρο πρέπει να ζεστάνετε τη λάμα σας σταδιακά. Εάν έχετε κάρβουνα πρέπει να φτιάξετε ένα αυτοσχέδιο καμίνι για να έχει αρκετή φλόγα και αρκετή επιφάνεια ώστε να χώσετε το μαχαίρι μέσα να πυρώσει, και όταν ερυθροπυρωθεί καλά το βάζετε πάλι απότομα μέσα σε νερό ή σε σαπουνόλαδο, νερό δηλαδή, νερό και λάδι ή νερό με σόδα ή ακόμα και αντιψυκτικό αυτοκινήτων. Όλα κάνουν μια παρόμοια εργασία. Σε αυτές τις διαδικασίες θα πρέπει να προσέχετε να ζεσταίνετε τη λάμα σας ομοιόμορφα, γιατί όταν τη ζεστάνετε λίγο παράτερα αυτή θα στραβώσει. Εάν στραβώσει θα πρέπει μετά προσεκτικά να την ισιώσετε στη μέγενη, χτυπώντας ή πιέζοντάς την με κομματάκια ξύλο που θα βάλετε δεξιά-αριστερά. Μετά από το πύρωμα έρχεται έρχεται μια ελαφριά ανόπτυση που γίνεται εύκολα στο φούρνο της κουζίνας. Βάζετε το μαχαίρι σας περίπου να ψηθεί για μια μισή ώρα περίπου στους 200 με 250 βαθμούς και το μαχαίρι θα αποκτήσει μια σταχτιά όψη και στα πιο λεπτά σημεία μοβ. Αυτό σημαίνει ότι το μαχαίρι σας έχει ολοκληρώσει την ανόπτυσή του, είναι αρκετά σκληρό για να κόβει και να μην παραμορφώνεται, αλλά και αρκετά μαλακό ώστε να μην σπάει εφόσον το κοπανίσετε με ένα άλλο ξύλο όταν θέλετε να σκίσετε κούτσουρα κλπ. Το επόμενο στάδιο σε αυτή τη διαδικασία είναι οι λαβές.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι ένας προφυλακτήρας. Ο προφυλακτήρας έρχεται μπροστά και εμποδίζει το χέρι από το να γλιστρήσει απάνω στην κόψη. Εάν δεν μπορείτε να φτιάξετε ένα προφυλακτήρα όπως αυτός εδώ, μπορείτε να διαμορφώσετε την ίδια τη λαβή σαν προφυλακτήρα. Για παράδειγμα, τα δύο ξύλα που θα βάλετε δεξιά-αριστερά στη λαβή μπορούν να έχουν αυτό το σχήμα. Πάλι θα δημιουργηθεί πιάσιμο καλό, πάλι το χέρι δεν θα φεύγει προς την κόψη και θα συγκρατείτε και από πίσω. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλετε να κάνετε ούτε αυτό, μπορείτε από την αρχή να διαμορφώσετε τη λάμα σας με τέτοιο τρόπο ώστε μπροστά να υπάρχει μία εσοχή. Εκεί όπου θα μπαίνει το χέρι, αυτή η εσοχή θα δημιουργεί ακριβώς τον προφυλακτήρα που χρειάζεστε. Θα είναι φυσικά σχετικά απότομη ώστε το δάχτυλο να μαγκώνει εκεί. Ο απλούστερος τρόπος να φτιάξετε μία λαβή είναι να την τυλίξετε ωραία με κάποιο σπάγκο. Το δείχνω πρόχειρα βέβαια. Ο σπάγκος πρέπει να περαστεί έτσι ώστε να δέσει γερά και να μην μπορεί να φύγει και θα δημιουργήσει μία ωραία λαβή. Θα είναι βολική, δεν θα γλιστράει και θα είναι ταυτόχρονα και ελαφριά και χωρίς όγκο. Το επόμενο είδος λάβης που μπορείτε να φτιάξετε είναι δύο κομματάκια καλό ξύλο ή ακόμα και δύο κομματάκια πλαστικό, τα οποία θα κολληθούν μεταξύ τους πάνω στη λάμα με κόλλα δύο συστατικών, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχουν και τα δύο πριτσίνια τα οποία θα συνδέουν τη λάμα με τα δύο ξύλα της βάσης. Όλα αυτά μαζί θα κάνουν ένα πολύ γερό σύνολο και θα σας επιτρέπουν να χειρίζεστε το μαχαίρι με ασφάλεια. Αυτά είναι τα πιο βασικά που χρειάζεται να ξέρετε για να φτιάξετε ένα μαχαίρι. Από εκεί και μετά, είτε ψάχτε μόνοι σας τις πολλές λεπτομέρειες, είτε ζητήστε μου να σας πω περισσότερα πράγματα σε ένα μήνυμα.